Υπάρχουν αυτοί που επενδύουν στο πολιτικό αδιέξοδο. Υπάρχουν αυτοί που βγάλαν τα λεφτά τους σε ευρώ στο εξωτερικό και περιμένουν, καραδοκούν, να βρεθεί η χώρα σε αδιέξοδο, να καταρρεύσει, για να αγοράσουν και την δημόσια περιουσία και τις περιουσίες των Ελλήνων. Αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι δε η πιο χυδαία διαπλοκή, η οποία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού, αλλά δεν τη βλέπουμε γιατί έχουμε τυφλωθεί. Διατυπώσατε 6 προτάσεις αναδιαπραγμάτευσης. μια δέσμη ιδεών. Ξεκινούν από την παράταση του χρόνου προσαρμογής. Πριν τις εκλογές του Μαΐου, είχατε προτείνει μόνο την παράταση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί τώρα προτείνετε για διαπραγμάτευση κάτι που δεν το προτείνατε πριν το Μάιο και το οποίο δεν κάνατε όταν είχατε τη δυνατότητα να διαπραγματεύεστε. Πριν το Μάιο, από τις 20 Μαρτίου, το έχω προτείνει όλα. Έχω προτείνει την παράταση και έχω μιλήσει, την παράταση, ναι. Και έχω μιλήσει για όλα τα σημεία. Τα σημεία ποια είναι? Όχι εισοδηματικές περικοπές. Το έχω πει πριν τις εκλογές. Ναι, το ερώτημα μου είναι. Μισό το. Γιατί δεν το διαπραγματεύτηκα όταν μπορούσατε? Θα σας πω. Το διαπραγματεύτηκα. Θα σας πω. Άρα όλα τα σημεία τα έχω πει. Το σημείο για τη ρευστότητα, τα 50 δις, το παρουσίασα αναλυτικά πριν τις εκλογές του Μαΐου. Την απεμπλοκή των μεγάλων έργων την παρουσίασα αναλυτικά. Το πώς θα μας στηρίξει με το πακέτο το αναπτυξιακό η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλα επιστολή στον κύριο Μπαρόζο, επιστολή στον κύριο Ρεν. Το κοινωνικό πακέτο για τους νέους ανέργους το παρουσίασα αναλυτικά πριν τις εκλογές του Μαΐου. Γιατί δεν τα διαπραγματευτήκατε? Και διαπραγματεύτηκα... λέγατε ότι κάνατε την τέλεια διαπραγμάτευση. Κυρία Τρέμη, τα διαπραγματεύτηκα όλα με πείσμα. Αυτά που ζητούσα, αυτά ζητάω. Σας εξήγησα προηγουμένως ότι... Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τα πάρετε τώρα ενώ δεν τα πήρατε τότε? Μισό λεπτό. Ας πούμε λίγο τα πράγματα. Αυτό που λέω εγώ αναθεώρηση των δυσμενών όρων είναι εγγενές στοιχείο της Δανειακής Σύμβασης. Η Δανειακή Σύμβαση προβλέπει περιοδικές αναθεωρήσεις. Διότι πρέπει να βλέπουμε αν αποδίδουν τα μέτρα πολιτικής. Εγώ με μέτρα ηφαισιακής πολιτικής, περιορισμού εισοδημάτων και αύξηση ανεργίας δεν συμφωνούσα. Ποτέ δεν συμφώνησα. Τον Αύγουστο, δεν σας θυμίζω, του 2011, έγινε η μείζον σύγκρουση. Έφυγε η Τρόικα από το γραφείο μου. Λέγαν τότε κάποιοι στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να κάνουμε μπλόφες και δεν πρέπει να συγκρουόμαστε και δεν γίνεται έτσι η διαπραγμάτευση. Οι ίδιοι οι αριστεροί ριζοσπάστες μου ασκούσαν κριτική γιατί οδήγησα τα πράγματα σε μία ρήξη. Χωρίς τη ρήξη δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Από αριστερά δεν σας κάνουν κριτική. Βεβαίως. Σας κάνουν κριτική ότι αυτό οδήγησε στο χαράτσι της ΔΕΗ. Δεν οδήγησε. Για να βρείτε τα έσοδα που χάσαμε. Οδήγησε τα έσοδα. Τώρα ξέρετε πόσα έσοδα χάνουμε προεκλογικά. Χάνουμε. Ξέρετε πόσα έσοδα χάνουμε. Εκτροχιάζεται η δημοσιονομική προσαρμογή εις βάρος των αδυνάτων και εις βάρος της χώρας. Να μείνουμε στο ερώτημα. Λοιπόν, γιατί πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή μια νέα διαπραγμάτευση μπορεί να έχει καλύτερη λύση? Να λύσουμε το ιστορικό πρόβλημα. Αυτά ζητήσαμε εμείς. Ξέρετε πόση σύγκρουση έγινε στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών? Ξέρετε σε τι ακραίες καταστάσεις έπρεπε να φτάσουμε για να επιβάλλουμε την ανακεφαλαιοποίηση μέσω κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου? Διαπραγμάτευση την οποία την έχει ζήσει η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλή σε μένα, με τη συμμετοχή του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος που είναι μάρτυρας της σύγκρουσης αυτής. Μιλάμε για ακραία σύγκρουση. Στα όρια της ευπρέπειας της διπλωματικής. Λοιπόν, γιατί δεν πετύχαμε τους στόχους μας? Πρώτον, γιατί ήμασταν από κάτω. Δεν είχαμε πάρει το νέο δάνειο. Δεν είχαμε πάρει την έγκριση των 17 κοινοβουλίων. Δεν είχαμε πάρει τη μείωση του χρέους κατά 106 δισεκατομμύρια 50 μονάδες του ΕΕΠ. Δεν είχαμε πάρει επιτόκιο 2% όταν η Ισπανία και η Ιταλία πληρώνουν 6 και 7 τώρα. Δεν είχαμε πάρει την εγγύηση των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών. Διαπραγματευόμασταν με μια συντηρητική Ευρώπη, με μια δεξιά Ευρώπη και με υπονομευμένο εσωτερικό μέτωπο. Δεν μας στήριζαν εδώ, δεν στήριζε κανείς. Ξέραν ότι πηγαίνουμε σε εκλογές, ότι δεν έχουμε βάθος χρόνου μπροστά μας. Δεν μπορούσαν να μας εμπιστευτούν περισσότερο. Αυτά όλα που τους λέω τώρα, όλη η πρότασή μου, είναι γνωστή σε αυτούς. Ξέρουν ότι αυτά υποστήριζα. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία μου, μας, ως Πασόκ, ως χώρας. Γιατί όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στη χώρα. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της χώρας. Ξέρουν ότι αυτά που τους τα είπα τώρα, τα έλεγα πάντα. Γι' αυτό με άκουσε ο πρόεδρος Ολάντ.
Γι' αυτό με ακούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές. Και η τελευταία παράμετρος. Αλλά διαφαίνεται αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι σημαντικό να έχεις δηλαδή άλλη γαλλική κυβέρνηση. Γιατί αν δεν συμφωνεί η Γαλλία, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει ο γαλλογερμανικός άξονας. Η Ευρώπη λειτουργεί σε υπάλληλους κύκλους. Υπάρχει ο πυρήνας ο γαλλογερμανικός, μετά υπάρχουν οι χώρες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας τριών α, πρέπει να συμφωνήσει δηλαδή η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, και μετά πρέπει να διαμορφωθεί ο ευρύτερος κύκλος ο οποίος θα καταλήξει. Δώστε μας μια εικόνα, γιατί η ουσία του θέματος είναι αυτή, δηλαδή το αν πρόκειται να αλλάξει κάτι και προς ποια κατεύθυνση και σε ποιο βαθμό. Με τον Ολάντ που το συζητήσατε, το συζητήσατε και με τον Γκάμπριελ, αν θυμάμαι καλά. Με όλους. Τι εικόνα έχετε προσλάβει, δηλαδή μιλάμε για κάτι ρεαλιστικό ή τα λέμε τώρα επειδή είναι εκλογών. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό, εάν έχεις μια ελληνική κυβέρνηση, μια ελληνική εκπροσώπηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί μιλάω για την διακυβέρνηση εθνικής συνευθύνης, η οποία ξέρει τι λέει, μπορεί να το υποστηρίξει, μπορεί να αναλάβει δεσμεύσεις και μπορεί να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δηλαδή, εάν πας και τους πεις ότι δεν ξέρω πόσο χρόνο προσαρμογής θέλω, ούτε πού θα βρω τα λεφτά της προσαρμογής, δεν σε ακούν με σοβαρότητα, διότι πρέπει να πούμε στον Έλληνα πολίτη ότι όταν λέμε ένα χρόνο παραπάνω, τρία χρόνια παραπάνω προσαρμογής, σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε και πρωτογενές έλλειμμα και δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό κάποιος πρέπει να μας το καλύπτει. Πρέπει να μας δώσουν λεφτά για να μας το καλύψουν. Αλλιώς θα πρέπει να πάρουμε με βίαιο τρόπο λεφτά από φόρους ή να κόψουμε με βίαιο τρόπο δαπάνες εις βάρος μισθών και συντάξεων. Άρα, όταν λέμε θέλουμε υπιότερη προσαρμογή, πιο φιλική για τον πολίτη και την ανάπτυξη, εννοούμε θέλουμε στήριξη από τους εταίρους για να μην πάρουμε λεφτά από τις Έλληνες. Ο κόσμος δηλαδή λέτε ότι ναι, μπορεί. Αλλά αυτά δεν τα λέει, δεν τα εξηγεί κανείς. Ο κόσμος λέτε ότι μπορεί να ελπίζει. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο κόσμος μπορεί να ελπίζει αν υπάρχουν πρόσωπα και πολιτικές οι οποίες έχουν λογική και στόχο. Καταρχήν να υπάρχει κυβέρνηση. Ναι. Ο κόσμος λέτε μπορεί να ελπίζει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω. Η σωστή κυβέρνηση. Είναι αν νομίζετε ότι ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά που λέτε για να ελπίσει. Να σας πω γιατί. Διότι υπάρχει, και νομίζω αυτό ήταν και η ουσία της ερώτησης του Παύλου προηγουμένως. Υπάρχει αυτό που θα ονομάζαμε και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή είναι αρκετοί εκείνοι που λένε. Άλλα έλεγε πριν. Άλλα λέει μετά. Επικοινωνίας. Και τα λέει επειδή έχασε το Πασόκ στις 6 του Μαΐου. Ναι, το λένε αυτό. Το λένε. Εξηγώ λοιπόν ότι δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, δεν μου αρέσει να παίζω τον λαϊκό αγωνιστή ο οποίος δίνει μάχες στο εξωτερικό διαπραγματευόμενος. Ντρέπομαι να το κάνω αυτό. Ειλικρινά ντρέπομαι. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου. Το κάνω και το κάνω σιωπηλά. Ποτέ δεν βγήκα να πω το τι έχω νιώσει, τι έχω βιώσει. Γιατί ανέλαβα ευθύνες που δεν μου αναλογούσαν, γιατί είπα ναι να πάω στο Υπουργείο Οικονομικών. Με την ίδια λογική είμαι εδώ και σηκώνω τα βάρη μιας παράταξης που δεν μου αναλογούν προσωπικά. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωσή μου, εθνική και παραταξιακή. Δεν θέλω να περιφέρω την προσωπική μου περιπέτεια. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τον ελληνικό λαό για το τι έχει γίνει, τι αγώνες δώσαμε. Πώς αγωνιστήκαμε για τις εργασιακές σχέσεις, για τον 13ο και 14ο μισθό. Να μην περάσουν αντιεφεσιακά μέτρα. Έπρεπε να κάνουμε σταθμίσεις, συμβιβασμούς. Τώρα έχει αλλάξει ο συσχετισμός. Όμως, προσέξτε, δεν μπορεί να οικοδομηθεί η πορεία της χώρας σε τρία τραγικά σοφίσματα. Διότι τώρα κυριαρχούν τρία σοφίσματα στο δημόσιο λόγο. Το πρώτο σοφίσμα. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε ή να διακινδυνεύσουμε, γιατί ούτως ή άλλως η δανειακή σύμβαση, το μνημόνιο, μας οδηγεί εκτός ευρώ. Άρα δεν αυξάνουμε το επίπεδο κινδύνου εάν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το δεύτερο σόφισμα είναι ότι μη στεναχωριέστε, δεν επρόκειτο ποτέ να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να φύγουμε, διότι αυτό κοστίζει πολύ στην Ευρώπη και δεν θα μας αφήσει να φύγουμε. Ταυτόχρονα δύο συγκροώμενα σοφίσματα, που κανένα δεν αληθεύει, γιατί η Ευρώπη είναι πολύπλοκη, αντιφατική, δεν έχει προσανατολισμό, μπορεί να γίνουν τραγικά λάθη από ατύχημα, από καθυστέρηση. Και τρίτο σόφισμα, ότι η χώρα έχει ούτως άλλως χρεοκοπήσει. Και αφού έχει χρεοκοπήσει, τι έχουμε να χάσουμε? Έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Έχουν περιοριστεί τα εισοδήματα, υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν άνθρωποι που πιέζονται, αλλά η χώρα δεν έχει χρεοκοπήσει. Και η Πολωνέζα, η οποία εμφανίστηκε αυτόκλητη στην εκδήλωσή μου στη Λιβαδιά, αυτό είπε. Λέει,
Προσέξτε, παιδιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είπατε είναι άλλο ότι... πράγμα η πτώχευση του κράτους. Είπατε κάτι. Είπατε ότι υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας. Και εγώ αισθάνομαι ότι όταν ο μέσος άνθρωπος ή και μάλιστα ο πιεσμένος από την κρίση άνθρωπος ακούει όλη αυτή τη φιλολογία ότι πρόσχεται να ψηφίσει γιατί μπορεί να βρεθούμε στην δραχμή, μπορεί να χάσει το ευρώ, μπορεί να βρεθεί εκτός Ευρώπης. Ακριβώς επειδή έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, αισθάνεται ότι απλώς ο παλιός πολιτικός κόσμος του λέει ένα ψέμα για να τον τρομάξει. Και αυτό είναι και το βασικό σύνθημα. Και να του κλέψει ξανά την ψήφο. Μη φοβάσαι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει φόβος. Λέω όμως ότι έχετε ένα πρόβλημα που ενδεχομένως. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα επικοινωνίας. Έλλειμμα επικοινωνίας. Δυσπιστίας. Απόρριψης εκ προημίου. Χάνουμε στα προκαταρκτικά επί της διαδικασίας. Και αυτό αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε και να διορθώσουμε. Επιμένοντας τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί αλίμονο αν οικοδομηθεί το μέλλον της χώρας σε μία συλλογική περιπλάνηση και παραπλάνηση και ψευδέστηση. Ότι ξέρεις, άλλο εννοεί αυτό. Δεν θα το κάνει. Αυτά λέγονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια διαπραγμάτευση. Ας δοκιμάσουμε κάποιους άλλους, ακόμη και αν δεν ξέρουν τι λένε ή αν αυτά που λένε τα λένε, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι τα εννοούν. Δηλαδή, μιλάμε για μια νοσηρή κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη λόγω της εσωτερικής πια ασυνεννοησίας. Αυτό είναι το έλλειμμα επικοινωνίας που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό είναι που διαρριγνύει την κοινωνική και εθνική συνοχή. Και αυτό είναι που εκνευρίζει την κοινωνία και την οδηγεί σε απόγνωση. Και αυτό είναι που παράγει τη βία τελικά. Γιατί η βία ξεκινάει από μια διανοητική στάση απέναντι στα πράγματα. Πριν πέσει ένα χαστούκι στην τηλεόραση ή πριν γίνει ένας καυγάς μεταξύ πολιτικών στελεχών, υπάρχει μια διανοητική επεξεργασία. Πρέπει λοιπόν να σπάσουμε το αυγό του φιδιού στο μυαλό μας μέσα πρώτα. Να μην το αφήσουμε να εκολαφθεί. Κύριε Βενιζέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την... Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για τον ζωντανό διάλογο που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.